και από την Ζάκρο. Είπαμε, μία ανάσα θα βγάλουμε το πρώτο μέρος. Πρέπει να το πείτε, μία εθελοντική έτσι, δράση στην περιοχή της Βαγιάς στο Ηράκλειο. Μία σπουδαία κίνηση για την προστασία του περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του Κοινοφελού Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και την... επί το έργο, έτσι. Βέβαια, επί το έργο, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να πούμε συγχαρητήρια. Αυτές οι δράσεις γενικότερα. Κυρία Κοσμοπούλου, Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια Κοινοφελού Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, αποτελούν έμπνευση για όλους μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στην περιοχή της Βαγιάς, όπως είπατε. Έχουμε φτάσει στην Κρήτη από χθες. Και αυτή είναι η πρώτη δράση καθαρισμού που κάνει το ίδρυμά μας στην Κρήτη χωρίς το πλοίο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε να δίνουμε το παράδειγμα, όπως λέτε, και είναι ένα μέρος σημαντικό του στόχου μας αυτό. Και αυτό που μπορούμε να σας μεταφέρουμε στο στούντιο και στους θεατές σας είναι η εικόνα που βλέπουμε στις παραλίες μετά από ένα δύσκολο χειμώνα. Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας, είναι ένα πρόγραμμα που κάνει το Ίδρυμά μας από το 19 στη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο να τελειώσουμε πια με τα πλαστικά μιας χρήσης, να τα βγάλουμε από την καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που αποτυπώνεται πια και στην εθνική νομοθεσία και από τις αρχές Ιουλίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Θα το δούμε στην αγορά και στις καθημερινές καταναλωτικές μας επιλογές. Δυστυχώς όμως είναι κάτι που αποτυπώνεται και στη θάλασσα. Βλέπετε ίσως το χέρι μου που κρατώ κάποια από τα δείγματα που βρίσκουμε σε μια τόσο όμορφη παραλία. Βέβαια, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Η εικόνα που αντικρίσατε, ποια ήταν, σας ανησυχεί, σας προβληματίζει? Θα σας πω ότι δυστυχώς η εικόνα που βλέπουμε είναι μια εικόνα πολύ συνηθισμένη στους πρώτους καθαρισμούς με τις αρχές του καλοκαιριού, μετά το τέλος του χειμώνα. Βλέπουμε όταν πρωτομπαίνουμε στις παραλίες τα αποτελέσματα της ρήπανσης και αυτά που άφησαν πίσω μετά τις διακοπές τους συνοώνεται. Πολλά υλικά πλαστικά μιας χρήσης, πολλά πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, από σίγαρα σε δεκάδες. Δηλαδή πράγματα που σε μια παραλία σαν αυτή, στο όχι οργανωμένο μέρος της όπου βρισκόμαστε τώρα, ναι, το κομμάτι δηλαδή που δεν έχει κανείς την ευθύνη της απορρίπανσης, γι' αυτό είμαστε εδώ, βλέπουμε ότι αυτά που κυρίως μαζεύουμε δεν είναι πράγματα φερτά, που ήσαν από με κάποιον άλλο τρόπο μαγικό, είναι πράγματα που άφησε συνήθως πίσω του άνθρωπος, θεωρώντας ότι δεν πειράζει, βρε αδερφέ, να αφήσω κι εγώ κάτι. Κυρία Κοσμοπούλου, ισχύει αυτό που λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα? Δυστυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό ναι, γιατί ξέρετε συμβαίνουν δύο αντίρροπα πράγματα. Από τη μία η συνείδησή μας η περιβαλλοντική σαφώς αυξάνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι και ένα θέμα που συνδύεται πολύ περισσότερο στο δημόσιο διάλογο. Από την άλλη η πανδημία μέσα στα πολλά δύσκολα που μας έφερε, μας έφερε και ένα καινούριο τύπο ρήπανση. Δηλαδή γυρίσαμε για λόγους υγειονομικούς στη μία χρήση. Τι σακούλες, τα γάντια, αποκτήσαμε καινούργια υγειονομικά είδη, όπως είναι οι μάσκες. Και όλα αυτά τα βλέπουμε πια όλο και συχνότερο και στη θάλασσα και στα κόμματα. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες σας. Νομίζω η Κρήτη είναι ένα μέρος που αγαπάτε πολύ. Έχετε βρεθεί και πέρυσι. Βρεθήκατε και πέρυσι εδώ. Και αυτό το ταξίδι εθελοντισμού και αυτό το ταξίδι γεμάτο έτσι αγάπη για το περιβάλλον. Θα συνεχιστεί, σωστά? Θα συνεχιστεί, θα είμαστε και στα σχολεία, κάποια σχολεία του Ηρακλείου, θα συνεχίσουμε στα Χανιά, αλλά θα σας πω ότι σήμερα σε μια πρωινή συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, αποφασίσαμε ότι στόχος είναι αυτές οι ενέργειες δεν μένουν στο πεδίο, αλλά να τις βάλουμε κάτω από μια κυρία ομπρέλα για να μπορέσουμε να δώσουμε εκπαίδευση στη σημαντική στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ ωραία η δουλειά που κάνουμε και για μας είναι πολύ ευχάριστη, παρότι μπορεί να μην μοιάζει έτσι στα μάτια κάποιου που δεν έχει γνωριμία με αυτό το χώρο. Αλλά η χαρά η δική μας είναι να πηγαίνουμε σε πραγματικά καθαρές παραλίες. Γι' αυτό δουλεύουμε. Μάλιστα. Κυρία Κοσμοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Να είστε καλά.